Καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον. Να πω ότι μέχρι το Σάββατο, αυτό το Σάββατο, θα έχουν διενεργηθεί στη χώρα 500.000 εμβολιασμούς. Ξεκινάω τους εμβολιασμούς γιατί η ελπίδα είναι κινητήριος δύναμη για τον κόσμο, για τους πολίτες, για τους γιατρούς, για τους νοσηλευτές, για όλους. Και βλέπουμε με πολύ μεγάλη ικανοποίηση να προσέρχονται στα εμβολιαστικά κέντρα και εδώ και στα κέντρα υγείας που ήμουν πριν στην Τούπα και στα υπόλοιπα νοσοκομεία. Σε λίγες μέρες στα Mega Center ένα θα ανοίξει τέτοιο μέσα στην εβδομάδα στην ΒΕΡ. Και έξι στα εμβολιαστικά γραμμές και εμβολιαστικά κέντρα από τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη. Είναι ήδη 52. Να προσέρχονται. Συμπολίτες μας μεγάλης ηλικία, με συνοδούς. Να τους συμπεριφέρονται οι γιατροί μας, οι νοσηλευτές και οι εμβολιαστές με ανθρωπιά και με αξιοπρέπεια και με γλυκύτητα. Να τους εμβολιάζουν και να φεύγουν ευχαριστημένοι. Να λαμβάνουν τα SMS στο κινητό τους και να μην ταλαιπωρούνται. Και όλη αυτή η τεράστια επιχείρηση υγειονομική, που είναι πρωτόγνωρη για τη χώρα μας και για όλο τον κόσμο, να γίνεται στην Ελλάδα με πολύ μεγάλη επιτυχία και καθώς θα έρχονται και παραπάνω εμβόλια, προφανώς θα αυξάνονται ακόμα περισσότερο και οι ροές. Ακούστε τα άλλα και ήδη τα νούμερα με βάση του επόμενου μήνε, τα οποία έδωσε χθε την δοσιότητα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Σήμερα όμως είμαστε επίσης εδώ στο γεννηματά για να ευχαριστήσουμε τη στήθη μας. Να σας ευχαριστούμε πολύ. Και όλους τους δωρητές μας, τους ιδιώτες. Γιατί αυτή η διαδικασία και αυτή η τεράστια κρίση δημόσια υγεία έδειξε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε όλοι μαζί. Ο ιδιωτικός τομέας, το ιδιωτικό σύστημα υγείας και όλοι θέλουν να προσφέρουν και αυτό είναι πολύ τιμητικό και συγκινητικό. Αυτό το οποίο όμως είμαστε σήμερα εδώ πέρα να παρουσιάσουμε είναι κάτι πρωτοποριακό. Είναι φορητές μέσα. Δύο στο γεννηματά, δύο στον Αγιονίδη και δύο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου στην Πάτρα. Που έχει την ευγενή καλοσύνη να μας δωρίζει η εταιρεία. Τι σημαίνει ότι είναι πλήρως εξοπλισμένες, είναι τελευταίας τεχνολογίας, είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στην Ευρώπη. Και έχουν το πολύ μεγάλο αβαντάζ που ανάλογα με την πίεση η οποία υπάρχει στη χώρα, στη Βόρεια Ελλάδα, στην Αττική, στην Αχαΐα, μπορούν να μεταφέρονται έτσι ώστε να ενισχύουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, παρά μόνο υπομονή στους συμπολίτες μας, προσπάθεια απόλυτα να πληρούμε τα μέσα ατομικής προστασίας, πίστη στους υγειονομικούς μας και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Νομίζω ότι και αυτή η τεράστια ευκαιρία συνεργάζονται αρμονικά πολύ και διάφοροι φορείς και υπουργεία του κράτους, στο ψηφιακή, στην πολιτική προστασία, στην εθνική αμήνη και έχει μια τεράστια προσπάθεια με κύριο άξονα το Εθνικό Σύστημα Υγείας και το Υπουργείο Υγείας. Κλείνω πάντα και δεν το ξεχάσω ποτέ και δεν το ξεχνάω ποτέ όπως ξεκίνησα ευχαριστώντας τους υγειονομικούς μας. Έχουμε προσθέσει άλλους 10.000 στο Εθνικό Σύστημα Υγείας αυτούς τους μήνες. Τους ανθρώπους αυτούς που έχουν παλέψει, προσπαθήσει και με πολύ μεγάλη αγάπη και αυταπάνηση φροντίζουν τους συμπολίτες μας. Και αισιοδοξώ και αισιοδοξούμε ότι αν προσέξουμε και συνεχίσουμε τον ίδιο ρυθμό θα τα καταφέρουμε να δούμε πίσω μας αυτή την τεράστια κρίση. Ανησυχείτε η πόλη μας είναι κοντά. Lockdown. Ελάτε λίγο πιο δεξιά σας. Αριστερά μάλλον από εμάς δεξιά. Νίκο, κάνε λίγο να έχουμε τον κύριο. Ναι, ναι. Το τελευταίο ένα χρόνο.